Είναι οι ανάγκες του Σοφία για τα παιδιά. Έχουμε όμως και υποσχεθήκαμε από πριν ότι σήμερα θα έχουμε ζωντανά μαζί μας μέσω Skype την Άννα Βύση και βεβαίως την έχουμε και θα επικοινωνήσουμε μαζί της τώρα. Θα μιλήσουμε όλοι μας εδώ και η Μαρίνα. Άννα μου, γεια σου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι ξανά μαζί μας εδώ σε αυτή την εκστρατεία. Και εγώ σας ευχαριστώ για την εκπομπή που κάνετε, τη σπουδαία. Το Ίδρυμα Σοφία για τα παιδιά το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, έτσι και προσωπικά. Έχεις κάνει ταξίδι μαζί με το Σοφία για τα παιδιά. Έχω από πολύ παλιά έτσι, βοηθήσει, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με τα φιλανθρωπικά θέματα. Αλλά με το Σοφία κάτι με έχει δέσει πιο πολύ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ίσως τα παιδιά, ίσως το όνομά του, ίσως το ότι είχα την ευκαιρία να δω ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά. Και έκανα και αυτό το ταξίδι που έχει γράψει στην ψυχή μου. Το Σοφία Foundation στην Κένια. Τώρα όμως με συγκινεί ακόμα περισσότερο γιατί και με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο διότι η χώρα μας αντιμετωπίζει ένα πολύ άμεσο πρόβλημα και ιδιαίτερα τα παιδιά μας. Και δεν το αντέχουμε να το βλέπουμε αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το Σοφία έστρεψε τα μάτια και την προσοχή και σε αυτά τα παιδιά που έχουν αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλη ανάγκη. Και είναι πολύ γλυκό αυτό που έχουν σκεφτεί και πολύ, ξέρω να το πω, συναισθηματικό οι μαμάδες να μαγειρεύουν για τα παιδιά που είναι μία από τις δραστηριότητες που σκέφτονται. Και έτσι δίνουν και κάτι σε αυτές τις γυναίκες που μπορεί να είναι στο σπίτι αυτές τις στιγμές και να νιώθουν ότι δεν προσφέρουν, δεν κάνουν κάτι που αυτό δεν είναι έτσι, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί κάθε μάνα προσφέρει πάρα πολλά στα παιδιά της και έτσι αυτή τη στιγμή πολλές μανούλες ενώνουν τις δυνάμεις τους και μαγειρεύουν όλες μαζί για τα παιδιά στο σχολείο. Μα ακριβώς έλεγα κάπου, είχα ρωτηθεί τελευταία, νομίζω θα είναι στο downtown που θα βγει. Και έλεγα ότι αυτό που βρίσκω έτσι πολύ άδικο πάνω στην κρίση. Ξέρετε τώρα, οι ερωτήσεις είναι πάντα τι νομίζεις εσύ, ποιος έκλεψε. Όποιος και να έκλεψε, είναι ο κλέψας του κλέψαντος έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να βρεις ποιος έκλεψε, γιατί αν βρεις αυτόν που έκλεψε, μετά παρακάτω είναι κάποιος άλλος. Αυτό που συμβαίνει, που είναι πολύ έτσι άσχημο, είναι να βλέπεις ακριβώς τους γονείς να ξυπνάνε το πρωί και να μην ξέρουν τι να κάνουν, πώς να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Αυτό δηλαδή για μένα είναι το κατώτερο σκαλί της εξαθλίωσης, να πω, της αδικίας. Και ευτυχώς όταν έρχεται το θέμα στα παιδιά, ο κόσμος, ίσως και στις μεγάλες ηλικίες, ο κόσμος είναι πάρα πολύ γενναιόδρος, γιατί είναι ηλικίες που δεν μπορούν να βοηθήσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Έτσι. Επίσης, να πούμε ότι μας έχει στείλει κάτι πολύ δικό σου προσωπικό, την μπλούζα που σου έχει φτιάξει το παιδί σου, μου. Το παιδί σου, και μας την έχει στείλει για τη δημοπρασία και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, αλίμονο, άμα πιάσει λεφτά και αυτά διατεθούν εκεί που πρέπει, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Θα κάνουμε πολλά για το Ίδρυμα. Μαρίνα είναι και προσωπική μου φίλη, έγινε προσωπική μου φίλη μέσα από αυτή την υπόθεση, να σας πω την αλήθεια. Είχα ακούσει για τη Μαρίνα τη Σακόλα, είχα ακούσει το όνομά της, τις κινήσεις της, αλλά όταν την είδα πώς έκανε αυτά τα ταξίδια και γενικά κάθε λίγο και λιγάκι όπου τη χάσεις είναι στην Κένια. Το παίρνει σοβαρά. Έχουμε το πρώτο beat για την μπλούζα σου, από 300 ευρώ πήγε κατευθείαν στα 500 από την κυρία Ιωάννα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Και είμαι σίγουρη ότι απόψε θα καταφέρουμε να μαζέψουμε πάρα πολλά χρήματα για τα παιδιά μας. Άννα μου, θυμάσαι την πρώτη φορά που φόρεσες την μπλούζα αυτή? Ναι, αμέ. Η Σοφία γενικά όταν άρχισε να ασχολείται με αυτό το πράγμα, το οποίο έχει να κάνει με ένα δικό της προσωπικό και συναισθηματικό θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ συμβολικά αυτά τα μπλουζάκια. Είναι η στιγμή που η Σοφία αποφάσισε να η ίδια να ορθώσει το ανάστημά της και να έφυγε και στην Αμερική. Και θυμάμαι ότι είχαμε και κάποια προβλήματα σαν μάνα και χώρι, που περνάει συνήθως η μητέρα με το παιδί σε αυτή την ηλικία, 16, 17, 18 εκεί. Και μετά θυμάμαι όταν
αποφάσισε ότι θα τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ήταν η δική της, αν θέλετε, δύναμη και αποφασιστικότητα να απεξαρτοποιηθεί από μένα. Από μένα ενώ όχι γιατί την πίεζα, η ίδια μέσα στο μυαλό της. Και να νιώσει ότι είναι δυνατή και θέλει να ανακαλύψει τον εαυτό του. Κάθε παιδί θέλει να ανακαλύψει την αξία του. Οι γονείς συνήθως λένε: α, παιδί μου, να γίνεις δικηγόρος, εσύ να γίνεις γιατρός, εσύ να γίνεις το ένα, εσύ να γίνεις το άλλο. Εμείς δεν της είπαμε ποτέ τίποτα τέτοιο. Ξεκίνησε βέβαια να γίνει ηθοποιός, αλλά δεν ήταν αυτό που αγαπούσε. Τώρα, το θέμα του styling, έτσι, γύρω από τα ρούχα και όλα αυτά, βλέπω ότι σίγουρα έχει ταλέντο σε αυτό, δεν υπάρχει. Εκτός από τις φορές που μου έπαιρνε τα ρούχα μου και μου τα κατέστρεφε, τα έσχιζε, τους έβγαζε τρύπες. Και αυτό styling ήταν όμως, ναι. Η Μαρίνα θα σας πει. Μετά το έκανε μόνο. Όλο αυτό το πράγμα μετά για την εκείνη είναι δημιουργία. Και τη βλέπω ότι πάει για μεγάλα πράγματα, την ενδιαφέρει, σχεδιάζει. Είναι... Μάλιστα, λοιπόν, κολλάει η σύνδεση, υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση. Έχουμε ακούσει όμως έτσι και τη συναισθηματική αξία που έχει για την ίδια την Άννα, το μπλουζάκι το οποίο μας έχει προσφέρει με όλη της την αγάπη. Και από 300 ευρώ η κυρία Ιωάννα έκανε το πρώτο beat και πήγε στα 500 ευρώ. Την ευχαριστούμε από καρδιάς. Εντάξει, είναι, η Άννα είναι όντως μια αγαπημένη φίλη του Σοφία τα παιδιά και κατ' επέκταση και δική μου προσωπική τώρα. Όντως όταν πρωτοήλθε στην Γένεια δεν γνωριζόμασταν, αλλά πραγματικά μας κέρδισε όλους με την αποφασιστικότητα της και ιδιαίτερα όταν επέστρεψε που όχι μόνο ήταν όντως εκεί δίπλα μας, αλλά έκανε και πάρα πολλά πράγματα, συνευλίες κλπ. Για να μαζέψουμε λεφτά. Πόσο μάλλον τώρα που είναι και στην ίδια της τη χώρα, νιώθει ακόμη πιο έντονα γι' αυτό και είμαι σίγουρη ότι η Άννα θα κάνει πολλά πράγματα για τα παιδιά της Κύπρου. Να πούμε ότι η τσάντα της Omicron Color πήγε στα 260 ευρώ και έχουμε ξανά την Άννα μαζί μας. Άννα μου, συνεχίζουμε έτσι από εκεί που πήγαμε. Ναι. Ήθελα να ολοκληρώσω σε σχέση με τη Σοφία ότι έχει και η Σοφία εκφράσει την διάθεσή της να βοηθήσει. Και είναι μάλιστα τώρα στην Αθήνα. Μπορεί να καταφέρουμε να κάνουμε και ένα ταξίδι κάτω στην Κύπρο. Πολύ αλλά είναι διατεθειμένη μαζί με τη Μαρίνα να βρούμε ιδέες και μέσα από τη δική της δημιουργικότητα και δυνατότητα να βοηθήσει. Υπάρχουν πλάνα με την Μαρίνα να κάνουμε κάποιες συναυλίες και στο εξωτερικό που θα βοηθήσει η ομογένεια, που είναι πολύ σημαντικό, οι Κύπροι μας στην Αμερική και όπου αλλού βρίσκονται. Όλα αυτά είναι σχέδια που τα συζητάμε κάθε φορά που βρισκόμαστε με τη Μαρίνα και ευτυχώς αυτό είναι που την κάνει αξιόλογη, ότι είναι αυτά που τα κάνει. Είναι οι άνθρωποι που σου λένε, θα κάνουμε και δεν τα κάνουν. Εμείς δεν ξέρω, τα κάνουμε. Θέλει και η Μαρίνα κάτι να σου πει, Άννα μου. Ναι, βέβαια. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα, ξανά. Αφρικανάκη, όπως την αποκαλώ εγώ, διότι πραγματικά κέρδισε τον τίτλο μετά που περπατούσε στους δρόμους της Παραγκούπολης ασύφουνας, χωρίς να αντιλαμβάνεται ούτε τον κίνδυνο ούτε τη βρωμιά που ήταν γύρω μας. Αλλά πρέπει να πω επίσης για τη Σοφία ότι όντως ήδη η Σοφία είναι δίπλα μας. Έχει συμμετέχει σε αυτή την έκθεση που είχε γίνει για τα καλάθια από την Αμερική. Από την Αμερική είχε στείλει το Κιόντο. Τη στείλαμε το Κιόντο στην Αμερική και μας το έστειλε από την Αμερική σε τσάντα και δημοκρατήθηκε για τους σκοπούς του Σοφία. Ευχαριστούμε όλοι, Άννα. Χάρηκα να πω που είδα και τη συμμετοχή του αγαπημένου μας Βαγδατή, έτσι. Βαγδατή. Άννα μου, πρέπει να σου πω ότι όλοι μας εδώ σου στέλνουμε την αγάπη μας και ιδιαίτερα η κυρία Κακουράτου που είναι εδώ κοντά μας. Α, δώρα μου. Την αγάπη μου. Σε όλους δεν σας βλέπω εγώ. Ναι. Αλλά συνεχίστε, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και είμαστε πάντα κοντά. Χριστιανά, μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως. Η Άννα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στους επόμενους μήνες θα οργανώσουμε ένα αγώνα όπου θα είναι η Άννα Βύση μαζί με τον Μάρκο Μπαγδατή να παίζουν τένις doubles. Θα το δούμε ένα, και αυτό. Σε ένα αγώνα εναντίον κάποιων γνωστών, ακόμη αυτό είναι μυστικό. Μάλιστα. Έχω εθελοντές, δηλαδή μπορώ να πω. Εσύ πρέπει να φύγεις τώρα να αρχίσεις να προπονείσαι, νομίζω. Έχω φύγει ήδη. Για να στάθεις δίπλα από τον Μάρκο. Ανυπομονούμε να το δούμε. Έχει δεχτεί και ο Μάρκος και η Άννα, η οποία παίζει τένις, να δούμε. Και παίζω από μωρό. Κοίταξε, μην πεις σε Κύπριο ότι δεν παίζει τένις, τον προσβάλλεις. Αλήθεια. Ανυπομονούμε λοιπόν να το δούμε και αυτό. Είναι αυτό που λέγατε προηγουμένως. Ό,τι πείτε και ό,τι σχεδιάσετε το υλοποιείτε. Ναι, ναι, ναι. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ, παιδιά, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Και άλλοι φίλοι είναι εδώ κοντά μας. Βλέπω και τον Ανδρέα Φυλακτού και τον Σταύρο Χριστοδούλου, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας από την αρχή της εκπομπής. Σε πολύ λίγα.